Να πάμε εκτός συνόρων τώρα και στο μεγάλο θέμα των ημερών, την τραγωδία στις Φιλιππίνες αλλά και τη βιβλική καταστροφή που άφησε πίσω το τυφώνας. Είναι αδύνατον ακόμη και σήμερα να υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων, καθώς πολλές περιοχές που ισοπεδώθηκαν παραμένουν απροσπέλαστες. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, ενώ συγκίνηση προκαλούν ιστορίες εκείνων που κατάφεραν να επιζήσουν. Με μοναδική αποσκευή μια καρτέλα που γράφει το όνομά τους και τη λέξη «Επιζών», τα παιδιά αυτά στριμώχνονται στο αεροδρόμιο του Τάκλομπαν. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να τα στείλουν στη Μανίλα. Κανείς δεν ξέρει πού είναι οι γονείς τους. Είναι μόνο μία από τις τραγωδίες που εξελίσσονται στις Φιλιππίνες μετά το πέρασμα του τυφώνα Χαϊγιάν. Πολλά παιδιά χάθηκαν μέσα στα ορμητικά νερά. Οι περισσότεροι μαθητές αυτού του δημοτικού σχολείου είναι αγνοούμενοι. A lot of children died in here. Only a few managed to survive. Χωρίς γάλα και φάρμακα, πολλά μωρά κινδυνεύουν. Οι γονείς τους παλεύουν με νύχια και με δόντια να φύγουν για τη Μανίλα. Η ζωή μοιάζει πια με κόλαση. Χωρίς νερό και φαγητό και με τις ορούς των νεκρών άταθες, οι κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν από τις περιοχές της μεγάλης καταστροφής, ενώ μόλις τώρα ξεκινά να φτάνει η βοήθεια. There are still bodies by the side of the road. Now we can't show you the faces of these bodies as it's just too graphic. You can still see the terror as the wave hit on the faces of these bodies. The officials say that they're looking after the living, which is what you would understand, but they have to get rid of the bodies. This is a health issue for those people living and trying to survive around here. And of course, they have to start considering disease. Καθώς δεν υπάρχουν μέσα επικοινωνίας, πολλοί πηγαίνουν μπροστά στην κάμερα των τηλεοπτικών συνεργείων για να ενημερώσουν τους δικούς τους που ζουν στη Μανίλα ή στο εξωτερικό. Patawarin niyo pa ako, hindi ko po sila naligas ng kayo, iwalay mo po kami dahil sa ano na nagasan ng alon. Naiwalay ko, pati ang anak namin na bitawan ko, nandyan nga ang asawa ko eh. Nakikita ba kami? Nandyan si Josie sa gilid o. Hindi pa nga nakuha, mag tatlong araw kahawad, kanina ko lang nakuha. Botol! Si Junalyn, kaga noong Sabado, ang gabi, nanganak pa. Sa awa ng Diyos, warayaan mo na iban. Pero aray ko na mong nakukuha niyong pagkaon. Tay, Ate Bilma, kung nagkikita ka mo niya na, kung pwede, nagmamakaluluya kayo mo. Bisan niya ako, aray ko ba kaong kaon, bisan kanon, puro latog. Abang ngayon, di pa nahanap si tatay, aanim pa silang hindi nahanap. Yung anak ko nakalibing na dyan ho, sa island na yan. At saka yung mami ng mga anak ko na nasa Virginia, alam ko naman, mapapanood mo to. Wala na si Justin, saka si Ella, patay na sila. Το Τάκλομπαν, η πόλη στο νησί Λέιτε, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα του τυφώνα Χαϊγιάν, είναι μια απέραντη ζώνη ερειπίων, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να πάρουν από μαγαζιά και σπίτια ό,τι θα μπορούσαν να τους κρατήσει τη ζωή. Σε ένα πρόχειρο ιατρείο, οι γιατροί δίνουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας χώρος έχει μετατραπεί σε πρόχειρο με ευτήριο. 12.000 γυναίκες υπολογίζεται ότι είναι έτοιμες να γεννήσουν σε συνθήκες που παραπέμπουν σε μεσαίωνα. Στην προσπάθεια για επιβίωση, κάποιοι ενεργοποίησαν ένα παλιό πηγάδι. Even though we are not sure that it is clean and safe, we still drink for it because we need to survive. Δύο αεροσκάφη της Φιλιππινεζικής αεροπορίας έφτασαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο κατεστραμμένο αεροδρόμιο του Τάκλομπαν, από το οποίο έχει μείνει μόνο ο διάδρομος προσγείωσης. Από τους εκατοντάδες που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να καταφέρουν να μπουν, ελάχιστοι χώρεσαν στα δύο αεροσκάφη. Άρα να κάνουμε ούτε τότε, γιατί ο μαγαλακό, όλα να κάνουμε μπαγκάιν, όλα να κάνουμε μαπαλίταν ταμίτ. Yung mga ibang mga bago lang yung karating, nakakasakay kagad. Anak naman ang uuto. Hindi kami namatay sa bagyo, dito kami mamatay sa gutom. Στη Μανίλα, οι επιζώντες στηβάζονται σε εκκλησίες και δημόσια κτίρια. Αλλά και εκεί πρέπει να ζήσουν με τους εφιάλτες τους, όπως αυτή η νεαρή μητέρα που έχασε το κοριτσάκι της μέσα από τα χέρια της. Να πιτάω ako lang talaga siya. Pero siguro sakripisyo niya yung para mabuhay ako, para hindi na ako mahirapan. Kasi alam niya kapag karga-karga ko pa rin siya, dalawa kami malulunod. Τον αγώνα που έκανε για να σώσει τα τρία του παιδιά με τα οποία εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, περιγράφει ένας Αμερικανός. The TV cabinet began to float. We all climbed on it. And as it floated towards the ceiling, I was able to punch holes in the ceiling. It's made of a thin material, hard flex.
punch holes in the ceiling, so we crawled inside the ceiling, in between the ceiling and the seam roof, the metal roof, and then just sat up there and for about 2.5 hours watched and prayed that the Lord wouldn't allow it to rise any higher. So it got it within about 2 feet of the roof where we were sitting. And after that, it's just really, it's just death and devastation everywhere. Ακόμη και για τα δεδομένα των Φιλιππίνων, η ένταση της τραγωδίας είναι ασύλληπτη. Αυτό είναι άλλο ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη μανία της φύσης την ώρα που ο τυφώνας χτυπάει τις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων. Μέσα στην απελπισία, μια νεαρή κοπέλα μαζεύει ό,τι έχει απομείνει από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η τραγωδία που προκάλεσε ο τυφώνας στις Φιλιππίνες φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα με τον πιο δραματικό τρόπο τις ολέθριες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι επιστήμονες λοιπόν προειδοποιούν ότι με την υπερθέρμανση του πλανήτη τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι πλέον όλο και πιο συχνά. Οι μετεωρολόγοι δεν έχουν καταφέρει να καθορίσουν ακόμη τι είναι αυτό που συνδέει την εμφάνιση κυκλώνων με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ωστόσο, αναμένουν ότι θα παρουσιάζονται ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών. Tout commence lorsque la température de l'eau atteint 27 degrés sur une profondeur d'au moins 50 mètres. De l'air chaud et humide s'élève alors dans l'atmosphère. Des nuages se forment, les vents tourbillonnent, la dépression s'agrandit. Et peut atteindre, comme dans le cas du cyclone Ayan, 1000 km de diamètre. Οι ειδικοί συζητούν ακόμη το αν η υπερθέρμανση οφείλεται αποκλειστικά στις δραστηριότητες του ανθρώπου. Ωστόσο, όσον αφορά στους κυκλώνες, θεωρείται πως το μέλλον θα είναι πιο σφοδρή και θα συνοδεύονται από ισχυρότερες βροχοπτώσεις. On a des statistiques, disons, fiables des cyclones, des typhons, depuis une cinquantaine d'années. Ce n'est pas suffisamment long pour établir la part entre ce qui est lié. Παραδόξως πάντως, τα ψηφιακά μοντέλα καταδεικνύουν ότι το πλήθος των κυκλώνων θα περιοριστεί για λόγους που σχετίζονται με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ça se renforce de manière drastique, comme ça a pu être le cas pour ce super typhon, où là ça peut vraiment rencontrer des conditions qu'on n'a pas vraiment attendues et du jour au lendemain gagner énormément en puissance au-delà de ce que les prévisions. Σε έκθεση για το κλίμα που δημοσιεύθηκε στο περιθώριο της ειδικής διάσκεψης του ΟΗΕ στην Πολωνία, έγινε γνωστό πως η Αϊτή, οι Φιλιππίνες και το Πακιστάν είναι οι χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο από θεομηνίες με χιλιάδες νεκρούς το 2012.